Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η επόμενη μέρα στις σχέσεις με τη Σερβία ήταν τα ζητούμενα της κάλπης των πρόωρων εκλογών στο Κόσοβο. Σύμφωνα με τα exit poll, δύο κόμματα συγκεντρώνουν από 30%. Η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου, της οποίας ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός Ισά Μουστάφα, που κατέβηκε στις εκλογές με υποψήφια για τη θέση του Πρωθυπουργού, την καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πρίστινας, Βιώσα Οσμάνη, και το Εθνικιστικό Κίνημα Αυτοδιάθεση του Άλμπιν Κούρτη. Μια ενδεχόμενη συμμαχία τους θα οδηγήσει στην περιθωριοποίηση της γενιάς των πολιτικών που προέρχονται από τις γραμμές του αποκαλούμενου απελευθερωτικού στρατού του Κοσόβου. Στην τρίτη θέση το Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσόβου με ποσοστό 22%. Φέτος για πρώτη φορά την εκλογική διαδικασία εκτός από τους ανεξάρτητους παρατηρητές παρακολούθησαν και 89 ειδικοί εισαγγελείς.